τουρισμού και του επισκεπτισμού και μέλος του εργατικού σχήματος Λάτσα. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος και να μείνω πιο πολύ στα του κλάδου στον οποίο εργάζομαι κιόλας και ο οποίος είναι από τους κλάδους που έχουν χτυπηθεί μάλλον περισσότερο από όλους και στην καραντίνα αλλά και μετά το πέρας αυτής. Να ξεκινήσουμε πρώτα με μια βασική, ας πούμε, εισαγωγή. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο σε όλους μας ότι για άλλη μια φορά θα έχουμε μια κρίση η οποία θα φορτωθεί στις πλάτες μας και η οποία έχει πάρα πολύ ταξικά, ας το πούμε, κριτήρια. Δεν ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι άλλο είναι ο celebrity που βγαίνει και λέει «έχω κορονοϊό» και άλλο είναι ο απλός λαός ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο τον ΕΟΔΗ δυο και τρεις μέρες συνεχόμενα και παρακαλούσε για να του κάνουν το τεστ. Και η απάντηση που λάμβανε ήταν ότι περίμενε να έχεις τρεις μέρες 40 πυρετό και μετά θα δούμε άμα θα μπορέσουμε να σου κάνουμε. Ήταν άλλο το μένουμε σπίτι, έτσι όπως το βάζανε και έβγαιναν μέσα από όλα τα σποτ, από κάτι σπιταρώνες και κάτι σπίτια στα προάστια. Και είναι άλλο το να μένεις σπίτι σε μια καραντίνα στα κάτω Πατήσια και στην Κυψέλη. Ήταν άλλο το να σου λένε μένουμε σπίτι. Και όμως αν αναγκάζεσαι να πας να δουλεύεις, όπως ας πούμε στην περίπτωση της Teleperformance, μιας εταιρείας με 5.000 εργαζόμενους, οι οποίοι βγαίνανε συνεχώς καταγγελίες καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας, ότι θέλουν να δουλεύουν μέσα, να δουλεύουν από το σπίτι τους. Και η απάντηση που παίρναν ήταν ότι λόγω τεχνικών δυσκολιών δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Ενώ ο πραγματικός λόγος ήταν, επειδή έχω δουλέψει παλιότερα και σε αυτή την εταιρεία, ότι αν δεν έχεις από πάνω σου το αφεντικό με το μαστίγιο να σου λέει πιο γρήγορα, κλείσε το τηλέφωνο, προχώρα στην επόμενη κλίση, γιατί πληρώνονται κλίση με την κλίση, δεν θα μπορούσαν να πιστεύουν ότι να έχουν το ίδιο κέρδος από το σπίτι οι εργαζόμενοι, όπου θα μπορούσαν όμως να δουλεύουν εκεί με την ασφάλειά τους. Είναι ξεκάθαρη δηλαδή αυτή η υποκρισία του συστήματος μέσα από αυτό το σύνθημα που κατάφερε να συνδυάσει δύο πράγματα τα οποία είναι λίγο αντίθετα. Από τη μία μας λέγανε αυτό το μένουμε σπίτι, από τη μία μας έλεγε ουσιαστικά ότι όλοι μαζί μπορούμε, αλλά από την άλλη μας έριχνε τα πάντα σε μία ατομική ευθύνη. Και όλο αυτό κατάφερε και μαζεύτηκε, ας το πούμε, ξέρω, και έγινε πολιτικό σύνθημα που καλούσε στην υποταγή μας μέσα στην καραντίνα. Και σε αυτές που παραμείναν ανοιχτές είδαμε μια άλλη κατάσταση, η οποία πάλι όμως ήταν προς όφελος των εργοδοτών. Είδαμε στα σούπερ μάρκετ να γίνεται μια διεύρυνση του ωραρίου 7 μέρες τη βδομάδα, να είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, αν θυμάμαι καλά. Και είδαμε αυτές τις επιχειρήσεις να γιγαντώνονται τα κέρδη τους μέσα σε εκείνους τους δύο μήνες. Είδαμε να ξεπετάγεται σαν μοντέλο εργασίας ή τηλεργασία, που όπως έχει φανεί από έρευνες ότι βοηθούσε πάρα πολύ στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, γιατί οι εργαζόμενοι έχοντας εσωτερικευμένο το φόβο ότι πρέπει να αποδώσουν για να μην χάσουν τη δουλειά τους, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, καθόταν και δούλευαν με λογικές project και όχι με ένα ωράριο και δούλευαν πολλές φορές παραπάνω από το 8ωρό τους, 9ωρο, 10ωρο και πήγαινε ίσως και παραπάνω. Και μαζί με όλο αυτό οι εταιρείες να κερδίζουν, γιατί ουσιαστικά είχαν απαλείψει με αυτόν τον τρόπο τα λειτουργικά τους έξοδα. Και είναι ένα μοντέλο το οποίο θα το δούμε και στο μέλλον να εφαρμόζεται με καραντίνα ή χωρίς. Αυτό ήταν τα μέτρα που πάρθηκαν για τις επιχειρήσεις. Για τους εργαζόμενους, στην Ελλάδα συγκεκριμένα είχαμε 534 ευρώ, 17,80 ευρώ την ημέρα. Λιγότερο από 3 ευρώ την ώρα, μας χρέωναν μάλλον ότι ήμασταν στο εξάωρο με τα 2,97 και με αυτά περιμένανε να ζήσουμε. Σε όλες τις χώρες όπου υπήρξε είτε κάποια μορφή lockdown, ένας ήταν ο κοινός παρανομαστής. Ότι είτε γινόταν η αναστολή, ας πούμε όπως έγινε κατά κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε γινόταν απλά απολύσεις και σου λέγανε μετά κόψε το κεφάλι σου, θα δεις πώς θα ζήσεις, υπήρχε ουσιαστικά μία μορφή επιδοματικής πολιτικής. Σε περισσότερο ή σε μικρότερο βαθμό μπορεί να κάλυπτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 100% το μισθό, μπορεί να ήταν αυτό που είδαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά το κοινό στοιχείο είναι ότι ο εργοδότης είχε ουσιαστικά απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής του μισθού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε σαν αρχή του προβλήματος για την κατάσταση στην οποία θα περιγράψουμε και πιο μετά και που έχουμε φτάσει τώρα. Μέσα στην καραντίνα, είπε και η Βαγγελίτσα κάποια πράγματα, είδαμε οι απολύσεις να φτάνουν απίστευτα νούμερα. Παγκοσμίως 100 εκατομμύρια πωλήσεις έγιναν μόνο στις πρώτες εβδομάδες της καραντίνας, στις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας, και υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν σε όλο τον κόσμο μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Στην Αμερική μόνο
Την πρώτη εβδομάδα είχαμε 30 εκατομμύρια πωλήσεις, περισσότερες από ό,τι είχαμε την κρίση του 29. Και φαίνεται μάλλον ότι έρχεται μια οικονομική κρίση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που γνωρίσαμε το 2008 και ίσως πολύ μεγαλύτερη από ό,τι γνωρίσει μέχρι τώρα ο πλανήτης. Ένα άλλο πράγμα κάπως που ένωσε λίγο την κατάσταση και ήταν ξανά κοινός παρανόμας σε όλες τις χώρες που εφαρμόστηκε lockdown είναι οι επιθέσεις στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Είδαμε και στην Ελλάδα με το πρόσχημα της καραντίνας να γίνονται να υπάρχει περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών και ευθείες βολές ενάντια στο δικαίωμα στην απεργία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το νομοσχέδιο που προτείνεται να περάσει αυτή τη στιγμή, προτείνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να περάσει σχετικά με τις πορείες και τις διαδηλώσεις έρχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή μετά από όλο αυτό το ρεσιτάλ αντιδημοκρατισμού. Και βλέπουμε συγκεκριμένα τώρα πέρα από αυτό στην Ελλάδα, να το βάλουμε λίγο πιο τοπικά ξανά για να επιστρέψουμε στα δικά μας. Η κατάσταση αναλογικά ήταν η ίδια, ίσως ακόμα και χειρότερη. Την πρώτη εβδομάδα της πανδημίας, πριν ακόμα το lockdown, είχαμε 40.000 απολύσεις. Με το που έγινε το lockdown, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μπήκανε σε αναστολή εργασίας και ουσιαστικά καλούνταν να ζήσουν με αυτά τα επιδόματα φτώχειας. Ακόμα χειρότερη ίσως είναι η κατάσταση στον κλάδο στον οποίο εργάζομαι και εγώ, στον επιστημισμό και τον τουρισμό, καθώς ακόμα και τώρα πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει, οι εργαζόμενοι μένουν σε αναστολή, πάρα πολλά ξενοδοχεία αλλά και επιχειρήσεις που γενικότερα συνδέονται με τον τουρισμό και επιστημιστικά καταστήματα δηλαδή, ας πούμε, που είναι σε νησιά κλπ. Δεν θα ανοίξουν καν φέτος και μιλάμε για περίπου 220.000 ανθρώπους οι οποίοι πέρσι δουλεύανε και φέτος δεν θα δουλεύουν. Αυτό τι σημαίνει για μας? Δεν σημαίνει ότι πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι σε σεζόν πάνε κάτι πιτσιρικάδες για να βγάλουν ένα χαρτζιλίκι κλπ. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Ακόμη και αυτό να συνέβαινε, πάλι θα παλεύαμε για το δικαίωμά μας στο να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Αλλά η κατάσταση είναι πολύ πιο τρομακτική. Υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες οι οποίες δουλεύουν 6 μήνες στη Κέρκυρα, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο κλπ. Και μετά καλούνται να ζήσουν με αυτά τα λεφτά που βγάλουν αυτούς τους 6 μήνες, όταν βγάλουν όλο το χειμώνα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορεί να υπάρχουν κάποια λεφτά, μπορεί να καλύπτονται κάπως από τα επιδόματα, αλλά μόλις έρθει ο Σεπτέμβρης, θα μιλάμε για πραγματικές συνθήκες πείνας στους συναδέλφους μας. Θα υπάρχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης. Έφτασαν μόλις 2 μήνες καραντίνας και πανδημίας για να καταστραφεί αυτό που λέμε η βαριά βιομηχανία της χώρας. Και εδώ πέρα, κάποιοι μπορεί να είχαν εκπλαγεί, νομίζω ότι και σαν οργάνωση και σαν εργαζόμενοι του κλάδου που ασχολούμαστε και μέσα από τη Λάντζα συνδικαλιστικά πάνω σε αυτό, δεν μας εξέπληξε καθόλου αυτό το πράγμα. Ο όρος βαριά βιομηχανία είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και ένα αφήγημα που έχει προσπαθήσει να καλλιεργήσει η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα εδώ και χρόνια για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τώρα ίσως γίνω λίγο βαρετός, αλλά θα προσπαθήσω πράγματι να κάνω μια αναδρομή κάπως στον όρο βαριά βιομηχανία και πώς καταλήξαμε σε αυτόν και το τι πράγματι πιστεύουμε εμείς για αυτό το πράγμα. Αρχικά, ας πούμε, αν το βάλουμε ιστορικά, ο τουρισμός, ας πούμε, χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι που δεν είναι καν ένας κλάδος οικονομίας, είναι μια απασχόληση, ας το πούμε, των ανώτερων τάξεων που μπορεί στις αρχές του αιώνα, κατά κύριο λόγο, να πηγαίνανε σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας τους και να κάνουν, ας πούμε, κάποια πραγματικά πολύ πολυτελή διαβίωση εκεί πέρα. Όμως όλα αυτά αλλάξανε και άρχισε να γίνεται ένας κλάδος της οικονομίας υπολογίσιμος όταν μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου και για διάφορους κοινωνικοπολιτικούς λόγους άρχισε να γίνεται πράγματι προσβάσιμος και σε μεγαλύτερο κομμάτι του λαού. Δημιούργησε ένα καινούργιο προϊόν. Πάλι υπήρχαν οι ταξικοί διαχωρισμοί. Πήγαινε ο πλούσιος με το αεροπλάνο, ο φτωχός με το τρένο, πήγαινε λίγο παραπέρα από το χωριό του, έκανε ένα μπάνιο και γύρναγε και συνέχιζε τη δουλειά του. Δεν είπαμε ότι δεν υπήρχαν ταξικοί διαχωρισμοί και άνοιξη για τους πάντες, αλλά αυτή η εισρωή, ας το πούμε, νέων καταναλωτών σε ένα πράγμα που μέχρι τότε ήταν χόμπι, δημιούργησε έναν κλάδο πλέον υπολογίσιμο. Και προχωράμε σιγά σιγά, ώστε που πλέον αυτός ο κλάδος με την σύγχρονη μορφή του, από το 70-80 και μετά, πλέον ορίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως σαν βιομηχανία. Αποφασίζουν να τον αποκαλέσουν έτσι, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος πράγματι μπορεί να συμπαρασύρει άλλους κλάδους. Βλέπουμε την ναυτιλία, το εμπόριο, να είναι κλάδοι οι οποίοι πραγματικά έχουν άμεση σύνδεση και όταν βλέπουμε όταν πέφτει ο τουρισμός να πέφτουν και αυτοί και να χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων τους.
Αντίστοιχα, έτσι έγινε και στην Ελλάδα από το 70 και μετά, και με στρατηγικές αποφάσεις. Βασικά, η αρχή έγινε στην επταετία της Χούντας. Γίνανε επενδύσεις, πολύ μεγάλες επενδύσεις, μιας και η Χούντα τα είχε πολύ καλά με αυτό που μετά έγινε το μεγάλο ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Γίνανε πολύ μεγάλες επενδύσεις και άρχισε να γίνεται πιο προσβάσιμος και στην Ελλάδα κάπως ο τουρισμός και για τον Έλληνα που ήταν έστω στα μέσα στρώματα και πάνω, αλλά και για τους ξένους τουρίστες οι οποίοι άρχισαν να βλέπουν την Ελλάδα σαν έναν χώρο όπου θα μπορούσαν να κάνουν πολύ φτηνά τις διακοπές τους. Και έχει ήλιο 6 μήνες το χρόνο και πάρα πολύ ωραίες θάλασσες κλπ. Έτσι βρήκε την ευκαιρία και υπήρχε το περιθώριο ακόμη και για τους μικρούς επενδυτές, ακόμη και για κάποιον που πούλησε 5-6 χωράφια, έκανε μια αντιπαροχή, γιατί τότε ξεκίνησαν και αυτά, να ξεκινάει μια μικρή επιχείρηση, ένα μικρό κατάστημα επισητισμού, κάποια ενοικιαζόμενο δωμάτια, κάποιος πιο πλούσιος έκανε ένα μικρό ξενοδοχείο. Και έτσι όλο αυτό μπήκε και έγινε κάπως και μπήκε και βαθιά μέσα στη ραχοκοκαλιά, α το πούμε, αυτού που λέμε σαν. Που το λένε συχνά αρνία. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός και ο επισητισμός, ο οποίος έχει πολύ βαθιά σύνδεση με τον τουρισμό, καθώς αντλεί τη δυναμική του από το τουριστικό φαινόμενο, ας το πούμε, είναι ένας κλάδος του τριτογενούς τομέα, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι κλάδοι του τριτογενούς τομέα, δεν βασίζονται στην άντληση, ας το πούμε, σχετικής υπεραξίας, αλλά βασίζονται κυριολεκτικά στο ξεζούμισμα των εργαζόμενων για να βγάλουν κέρδος. Δεν παράγουν, ας πούμε, δεν παίρνουν όπως μια εταιρεία, ξέρω εγώ, του δευτερογενούς τομέα, σίδηρο, το κάνει αυτοκίνητο και αυξάνεται με αυτό το τρόπο, ας το πούμε, η αξία ενός εμπορεύματος, για να το πούμε πιο απλά. Αλλά παίρνει ένα δωμάτιο, θα το χρεώσει όσο θέλει, θα δουλεύουν 5 καμαριέρες, 2 ρεσεψιονίστ και 3 σερβιτόροι, σαν τα σκυλιά για 400 ευρώ, και από εκεί πέρα βγάζει το add value, ας το πούμε. Την αξία, το κέρδος πάνω σε ένα κίνητο γης ουσιαστικά. Είναι και πάρα πολύ εύκολο, για να το πούμε έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και για τον επισητισμό τουρισμό, και αναπτύχθηκε για αυτό το λόγο, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να κάνει μια επένδυση σε αυτόν τον τομέα με ελάχιστα χρήματα, και είναι μια επένδυση η οποία μπορεί να του βγει αμέσως. Δεν είναι όπως, ξέρω, κάποια καλλιέργεια που μπορεί να χρειαστεί κάποια χρόνια για να βγάλει κάποια στιγμή κέρδος. Οπότε η φύση του κεφαλαίου, του ελληνικού κεφαλαίου, που ήταν πάντοτε ληστρικό και αρπακτικό, το οδήγησε πάρα πολύ εύκολα σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως τι σημαίνει για τους εργαζόμενους και τι σημαίνει και για την οικονομία της χώρας? Για την οικονομία της χώρας σημαίνει ότι τουλάχιστον 1 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα δουλεύει στον τουρισμό και στον επισητισμό. Αντίστοιχα, το 11% του ΑΕΠ της Ελλάδας προέρχεται από τον τουρισμό. Προέρχεται άμεσα από τον τουρισμό. Η συνολική συνεισφορά όμως του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάνει, μαζί με τους κλάδους που είπαμε πριν ότι συμπαρασύρει, έως και το 25%. Αυτό για τη χώρα μας σημαίνει, και για τους εργαζόμενους που δουλεύουμε εδώ, σημαίνει ότι έχουμε την μοναδική ευκαιρία να δουλεύουμε και να είμαστε πάντα οι πρώτοι οι οποίοι σε εμάς θα εφαρμοστούν όποιο αντιεργοδοτικό νομοσχέδιο και όποια αντιεργοδοτική ιδέα έχουν να εφαρμόσουν οι εργοδότες. Έχουμε δει, στο κλάδο μας υπάρχει το ρεκόρ, έχουμε 16 διαφορετικές συμβάσεις που ξεκινάει από εργολαβικές μερικού χρόνου, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου κλπ. Έχουμε τη μαθητεία, έχουμε το φαινόμενο της μαύρης εργασίας, το οποίο έχει μετασχηματιστεί τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε τόσο πολύ μαύρα μεροκάματα, αλλά έχουμε ουσιαστικά μερικώς δηλωμένη εργασία. Σπάνια θα βρούμε πλέον σε μαγαζί εργαζόμενο να δουλεύει εντελώς μαύρα. Θα τον δούμε όμως να έχει ένα ένσημο μέσα στις 2 εβδομάδες. Προσαρμόζονται κάθε φορά στις καινούργιες συνθήκες τα αφεντικά στο κλάδο μας και εμείς είμαστε τα πειραματόζωα τα οποία διαμορφώνουν την κατάσταση μετά για το σύνολο της εργατικής τάξης στη χώρα. Είναι εδώ πέρα και πρέπει να σημειώσουμε ότι μέσα στην κατάσταση που υπήρχε τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια στην Ελλάδα και με τη τεράστια ανεργία που είχε διαμορφωθεί, ο κλάδος τουρισμού φαινόταν, ας πούμε, σαν προνομιακός για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αντιμέτωποι με το τέρας μακροχρόνιας ενεργείας αποφάσισαν ότι είτε θα ασχοληθούν προσωρινά με το κλάδο για να βγάλουν τα προστοζήν, είτε πράγματι επένδυσαν στο κλάδο ώστε να μπορέσουν να βιοποριστούν φόρους ζωής πάνω σε αυτό. Τώρα, μετά την πανδημία, αυτή η κατάσταση έρχεται να γίνει ακόμα χειρότερη μετά από μια σειρά πράξεων νομοθετικών περιεχομένων και υπουργικών αποφάσεων που έρχονται να χειροτερέψουν ακόμη αυτή την κατάσταση που λέμε με τις 16 συμβάσεις, με την απλήρωτη εργασία, με όλα αυτά. Έχουμε πλέον
την συνεργασία όπως μας την έχουν αναφέρει, που είναι ουσιαστικά το μοντέλο στο οποίο θα δουλεύουμε, έχει περιτροπή σε εργασία. Θα δουλεύουμε τις μισές ώρες από ό,τι ήμασταν κανονικά, 50, και θα πληρωνόμαστε το 50% του μισθού από τον εργοδότη και το άλλο μισό από το κράτος. Το άλλο μισό όμως από το κράτος, αν ο μισθός μας είναι πάνω από το βασικό μισθό, δεν θα πληρώνεται στο 100%, αλλά στο 60%. Κάτι που με απλά μαθηματικά μας βγάζει ότι έχουμε μείωση μισθού 80%. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε δει, ήδη έχει εφαρμοστεί αυτό το σύστημα και έχουμε ήδη τις πρώτες καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με αυτό το σύστημα πληρώνονται, έχουν μπει στην εκπεριτροπή σε εργασία, δουλεύουν κανονικά ώστε να παίρνουν το μισθό που είχαν συμφωνήσει πιο πριν και τα λεφτά που δίνει το κράτος να πηγαίνουν στη τσέπη του αφεντικού. Βρήκαν ακόμη και σε αυτό το τρόπο, ακόμη και σε αυτό το, και σε αυτή το νομοσχέδιο, το κόλπο και, και το παραθυράκι για να μπορέσουν να βγάλουν κέρδη πάνω στο πλάτη μας. Επίσης, αυτό το νομοσχέδιο έχει προμοταριστεί πάρα πολύ από την κυβέρνηση ότι θα πατάξει τη μαύρη εργασία. Κατά την άποψή μας, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Όχι, δεν την πατάσει σε καμία περίπτωση. Κλείνει το μάτι στον εργοδότη που δήλωνε μερικώς τους εργαζομένους ή τους είχε ακόμη και εντελώς μαύρα και του λέει: δήλωσε τους ολόκληρα. Θα τους βάζει να δουλεύουν την περιτροπή σε εργασία όποτε θες εσύ στην Εργάνη. Δεν θα σε τσεκάρουμε ποτέ. Είδαμε πώς λειτουργεί η Εργάνη και πόσο λειτουργεί η επιθεώρηση εργασίας όλο αυτό το διάστημα. Και εγώ θα σε πληρώνω κιόλας από πάνω. Και θα πληρώνω και τις εργοδοτικές εισφορές από το κράτος, δηλαδή από την τσέπη των εργαζομένων. Η ασφάλιση πάλι γίνεται από την τσέπη μας. Δεν θα μπει ούτε ευρώ δηλαδή για τις δικές μας πραγματικές ανάγκες όσον αφορά την ασφάλιση από τον εργοδότη. Πάλι έχουμε ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά ουσιαστικά την κλαδική των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Η κλαδική αυτή η οποία είχε υπογραφεί τώρα είναι ουσιαστικά στον αέρα με ευθύνη και του Υπουργείου και του Βρούτσι που μας λέει ότι δεν την αναγνωρίζει αλλά και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που νομοθέτησε στα Συμβούλια Εργασίας και ουσιαστικά πρέπει να περάσει από εκεί πέρα και δημιουργεί όλο αυτό το νομικό περίπλοκο σύστημα στο οποίο ουσιαστικά αφήνει στην ευκαιρία της κάθε κυβέρνησης το αν θα περνάει μια συλλογική σύμβαση ή όχι. Πιο ρεαλιστική εκτίμηση που έχουν. Αυτό φαίνεται και στις κινητοποιήσεις που έκανε το τελευταίο διάστημα του συνδικάτου, που με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ γινόταν έξω από τα Υπουργεία. Γινόταν στο Υπουργείο Εργασίας, δεν έβγαινε ο Βρούτσης. Ωραία, πάμε στο Υπουργείο Τουρισμού να πάρουμε τον Θεοχάρη να πάρει τηλέφωνο τον Βρούτσι να βγει να μας μιλήσει. Και με ένα τέτοιο παιχνίδι που ουσιαστικά ρίχναμε και εμείς την μπάλα στην κυβέρνηση, το συνδικάτο εννοώ, αντί να απευθύνεται κατευθείαν κόντρα στους ξενοδόχους και κόντρα στο μεγάλο κεφάλαιο που κάνει ό,τι θέλει αυτή την περίοδο. Εδώ πέρα εμείς πρέπει να δούμε και λίγο και με ποια είναι η απάντησή μας και πώς διαφοροποιούμαστε ουσιαστικά από όλο αυτό εφόσον δεν μας ικανοποιεί. Η απάντηση που δίνουμε εμείς και η απάντηση που δίνουμε και μέσα από τη Λάντζα που συμμετέχουμε στο Συνδικάτο Επιστημονικού Τουρισμού είναι πως την κρίση πρέπει αποκλειστικά να την πληρώσει το κεφάλαιο και η εργοδοσία. Δουλέψαμε τόσα χρόνια, βγάλανε 122 δις μέσα σε 10 χρόνια τα κέρδη καθαρά του ξενοδοχειακού κλάδου. Τα 22 δις ήταν μόνο πέρσι. Και τώρα μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν ούτε ασφαλιστικές εισφορές, ούτε μισθούς, ούτε επαναπροσλήψεις και ζητάνε από το κράτος να τους ξελασπώσει. Από αυτά τα λεφτά να φορολογηθούν, να έχουν χασούρα και να μπουν ξανά πίσω στις τσέπες μας. Γιατί πίσω από τις τσέπες μας βγήκανε και πήγανε σε αυτούς. Εδώ πέρα τα αιτήματα που θα πρέπει να βάζουμε στο κλάδο είναι από τα πιο απλά, από το να ζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να γίνει για όλους χωρίς προϋποθέσεις, από το να ζητήσουμε να μην γίνει καμία απόλυση. Από το να ζητήσουμε να γίνει επαναπρόσληψη σε όλους τους εποχικούς και να γίνουν και να πληρωθούν κανονικά με βάση τις κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές παντού, είναι. Είναι ουσιαστικά και η αύξηση στη φορολογία του μεγάλου του κεφαλαίου, του μεγάλου ξενοδοχειακού κεφαλαίου, ώστε να βγουν αυτά τα χρήματα και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αλλά είναι και αιτήματα τα οποία σαν Λάντζα τα βάζουμε το τελευταίο διάστημα και νομίζουμε ότι είναι κάπως πιο επιθετικά, πιο προθετικά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αιτήματα που αφορούν στρατηγικά το κλάδο και το τουρισμό όσον αφορά τη φύση του. Ας πούμε, ο τουρισμός για μας δεν είναι ένα εμπόρευμα. Δεν είμαστε απλά τυχεροί σαν Ελλάδα που έχουμε 6 μήνες το χρόνο ο ήλιο. Αν και έχουμε θάλασσες και θα έρθει ο πλούσιος ξένος να ακουμπήσει εδώ πέρα τα λεφτά, ενώ ο ντόπιος εδώ πέρα δεν θα μπορέσει να
να πάει διακοπές και απλά θα υπάρχει για να εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες των τουριστών. Είναι ένα δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου στη ξεκούραση και στο να ξεφύγει και από το εργασιακό του περιβάλλον και να μπορέσει να ξεκουραστεί. Εμείς με αυτή τη λογική λέμε ότι και όσα ξενοδοχεία δεν ανοίξουν φέτος, να επιταχθούν κανονικά από το κράτος, να δουλέψουν εκεί πέρα οι άνεργοι του κλάδου και να μπορέσει ο εργαζόμενος να κάνει φθηνές ποιοτικές διακοπές και με ασφάλεια και μέσω συνδικάτου. Και πρέπει να γίνει μέσα από αγώνες, σύμφωνα με τη δικιά μας οπτική, αγώνες οι οποίοι θα έρχονται από τα κάτω. Όποιος εργαζόμενος δεν αρκείται στο να βλέπει τον Χότζογλου και τον κάθε Χότζογλου και κάθε πρόεδρο ομοσπονδίας ή τοπικού συνδικάτου να βγαίνει και να λέει στα κανάλια ότι παλεύουμε για τους εργαζόμενους και είναι απλά κάτι υπομνήματα σε βουλευτές κλπ. Όποιος εργαζόμενος δεν αρκείται σε κάτι σφραγίδες του ΣΟΥ που είναι στα μισά σωματεία που είναι σφραγίδες, πρέπει να παλέψει από τα κάτω μαζί και με τη Λάντζα που δεν υπάρχει μόνο στην Αθήνα, υπάρχει πλέον σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, και να παλέψουμε για αγώνες από τα κάτω για ένα άλλο πραγματικά εργατικό κίνημα που θα βάζει τα αιτήματα αυτά μπροστά. Έχουμε παραδείγματα γι' αυτό. Δεν έχουμε μόνο ήττες τα τελευταία διάστημα. Ήδη στην καραντίνα σπάγαμε πραγματικά την καραντίνα και βγαίναμε και κάναμε μοιράσματα στους deliveράδες, κάναμε μοιράσματα στα take-away της περιοχής μας. Ακόμα και εδώ στο Περιστέρι, ένα πρώτερο διάστημα για πράγματα που δεν ενδιαφερόνταν κανένας, όπως ο ξυλοδαρμός του Delivera από μαγαζί της περιοχής. Είχαμε καταλήξει και είχε γίνει και πορεία, και με δικιά μας δηλαδή, και με δικό μας τρέξιμο. Και είχαμε για πωλήσεις εγγύου, όποτε έχουμε τρέξει, για μικρά ίσως πραγματάκια, έχουμε νίκες. Με αυτά σαν καύσιμο πρέπει να ξεκινήσουμε και να ζητήσουμε ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Η επίθεση που θα δεχτούμε θα είναι ίσως μεγαλύτερη από ποτέ. Η οικονομική κρίση του 8 ίσως είναι πραγματικά μικρή σε αυτό που θα βιώσουμε από το Σεπτέμβρη. Είναι χρέος μας να βγούμε μπροστά με ό,τι όχημα έχουμε, εμείς με τη Λάντζα, άλλοι εργατικοί κλάδοι με ό,τι έχουν, και να απαντήσουμε πράγματι σε αυτά τα ερωτήματα.